Φτάνει η ώρα λοιπόν να αλλάξεις ή να φορέσεις καινούργια ελαστικά στο αυτοκίνητο σου. Ποια είναι τα κριτήρια? Έχεις ένα ντάστερ, ποια είναι τα κριτήρια λοιπόν για να επιλέξεις ένα ελαστικό? Ξεκινάς και λες γιατί το θέλεις και πόσα λεφτά δίνεις. Το θέλω ρε παιδί μου για αυτή τη χρήση, το θέλω για αυτή τη χρήση. Σίγουρα δεν μπορεί ένα ελαστικό να σε καλύψει παντού και πάντα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Γι' αυτό πιστεύω για το συγκεκριμένο όχημα, για τις δυνατότητες του οχήματος, αλλά και για τη χρήση που εγώ κάνω, τα all terrain ελαστικά είναι η χρυσή τομή. Δεν θα σε προδώσουν στις εκτός δρόμου διαδρομές και είναι πολύ άνετα και ασφαλή στα ταξίδια που κάνεις για να πας μέχρι το βουνό. Πώς καταλήγεις να πάρεις ένα ελαστικό προς το Τόγιο? Θα ρωτήσεις, εκτός από το λαστιχά ή τους λαστιχάδες που έχεις και εμπιστεύεσαι, θα ρωτήσεις ανθρώπους που τα έχουν φορέσει και κάνουν την ίδια χρήση με σένα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να πάρεις για να δεις αν σε καλύπτει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος λαστιχάς να σου τα προτείνει ή όχι, αλλά να μην έχει εμπειρία. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει ένα μαγαζί στην Αθήνα, πουλάει 100 τετράδες ξέρω εγώ ελαστικών το μήνα, οι 99 είναι για συμβατικά αυτοκίνητα. Οπότε με μια τετράδα που θα πουλήσει και αν δεν γυρίσει αυτός ο πελάτης να του πει μια γνώμη θετικά αρνητικά από ένα ελαστικό, ο ίδιος ο λαστιχάς, λογικό είναι να θέλει να πουλήσει το ελαστικό που θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Άρα η παγίδα του επαγγελματία, γιατί προσέχουμε λίγο έτσι, δεν είναι πάντα δηλαδή ότι μου το πρότεινε ο λαστιχάς μου και είναι το καλύτερο. Εγώ κάνω πάρα πολλά ταξίδια, δηλαδή η καθημερινή χρήση είναι σπίτι, δουλειά σπίτι σε αστικό περιβάλλον, άσφαλτο και Σαββατοκύριακα, καλοκαίρι, τέλος πάντων σε αργίες, ταξίδια εθνική, 1.000-2.000 χιλιόμετρα για να πας σε ένα μακρινό μέρος και εκεί πολύ off-road. 5-6 ώρες συνεχόμενο σκληρό off-road και γεμάτο με 5 άτομα μέσα έχω ταξιδέψει. Πού έχω πάει? Τελευταίο ταξίδι που πήγα ήταν στο όρος Λάκμος, κορυφή Τσουκαρέλα, βέβαια δεν είναι μέχρι την κορυφή Τσουκαρέλα, λίγο πιο κάτω από τις Βερλίγκες. Από το Χαλίκι μέχρι τις Βερλίγκες είναι ένας δρόμος με πάρα πολύ πέτρα, πολύ σκληρή πέτρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο τεστάρισμα για τα ελαστικά αυτός ο δρόμος. Όποιος δεν έχει πάει εκεί, εντάξει, και σε άλλες περιοχές και σε άλλα δρομολόγια υπάρχει πολύ πέτρα, αλλά αυτό ήταν, τέλος πάντων, το Τόγιο ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Φέτος το καλοκαίρι πήγα εκεί. Πιο νωρίς το Πάσχα είχα ανέβει με 5 άτομα Ντόμπροπόλε, ένα οροπέδιο στη Μακεδονία πάνω από το χωριό Λουτράκι, με μεικτές συνθήκες, είχε χιονόνερο, χιόνι, βροχή, το ελαστικό δεν κατάλαβε τίποτα. Επίσης μια μεγάλη off-road βόλτα πάλι εκεί στους Προμάχους, πάνω από το χωριό Προμάχους στα σύνορα με τα Σκόπια, στο Λουτράκι, στο Γαρέφι, εκεί ήμασταν 4 μέσα στο αυτοκίνητο. Και το αμάξι πήγαινε πάρα πολύ καλά σε όλες τις συνθήκες. Βέβαια και εγώ το προσέχω έτσι, δεν το πάω τέρμα. Οπότε το έχω κάνει χιλιομετράκια, το έβαλα γύρω στις 95.000, τώρα έχω 113, έχω κάνει περίπου 18.000 χιλιόμετρα. Είμαστε με τα Τόγιο στην Εθνική Οδό, στην ευθεία της Θήβας και πηγαίνουμε 120-130. Στα 130 λοιπόν χιλιόμετρα, που είναι μια συνηθισμένη ταχύτητα για το Duster να κάνεις ταξίδια στην Εθνική, έτσι υπάρχει μια μικρή αίσθηση θορύβου, θα έλεγα, όχι ότι είναι ενοχλητικό, όχι ότι δεν μπορείς να το αντέξεις ή ακούγεται έντονο βοητό, αλλά σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα, με τα Continental, αλλά και για τα δικά μου αυτάκια που είναι λίγο ευαίσθητα, εκεί στα 130-140 ακούς έτσι έναν ελάχιστο θόρυβο. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να επιλέξει το συγκεκριμένο ελαστικό,
να το κάνει άφοβα, δεν θα τον κουράζει στην εθνική, δεν θα ακούγεται καθόλου. Εδώ βλέπετε πάμε 140, άνετα, αθόρυβα και με πολύ καλή αίσθηση. Γεια σου, μένουμε στην Αθήνα. Υπάρχει μια πολύ καλή χωμάτινη ανηφόρα στη Πεντέλη, στους Αγίους Ασώματους. Βλέπετε φτάνει μέχρι και 12 μοίρες, πολύ καλή κλίση, αρκετά πετρώδες και αν έχει χιονίσει, αν έχει βρέξει, έχει και λάσπη. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει εκεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες έτσι του ελαστικού. Εγώ τώρα έχω πάει με πολύ στεγνό δρόμο, δεν έχει βρέξει καθόλου, αλλά γίνεται αντιληπτή κατευθείαν η αίσθηση από το νέο ελαστικό. Καταλαβαίνεις ότι η ελκτική του ικανότητα με αυτό το ελαστικό έχει εκτοξευτεί. Εντάξει, χωρίς υπερβολές, αλλά ένα τέτοιο αμάξι, βάζοντας ένα ελαστικό όπως το Τόγιο, οι δυνατότητες του αυξάνονται πάρα πολύ για off-road κίνηση. Για όλους εμάς που βγαίνουμε και λίγο ή πολύ εκτός ασφάλτου, δύο πράγματα είναι πάρα πολύ βασικά. Όταν κινούμαστε σε χωματόδρομους και διάφορα άλλα έτσι δρομάκια στη φύση, στο βουνό, η απόσταση από το έδαφος και το ελαστικό. Όταν έχεις την κατάλληλη απόσταση από το έδαφος, θα περάσεις ανέμακτα, με μεγαλύτερη άνεση, και δεν θα σταματήσεις όταν βρεις ένα μεγάλο χαντάκι, ένα μεγάλο αυλάκι, μια μεγάλη πέτρα. Έτσι, η απόσταση από το έδαφος είναι το ένα και το ελαστικό. Με το κατάλληλο ελαστικό, εκεί που θα σταματούσες γιατί δεν θα είχες την πρόσφυση, είτε γιατί ήταν παγωμένος ο δρόμος, είτε γιατί είχε λάσπη, με το κατάλληλο ελαστικό συνεχίζεις και πας και πιο πέρα, αλλά κυκλοφορείς και με άνεση και ασφάλεια. Καλαβρίτα, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Θα περπατήσουμε λίγο εδώ στο χωματόδρομο, λίγο στο χιόνι, με τα Τόγιο, να δούμε τι κάνουμε. Ακόμα λίγο θα μας έσβηνε. Thank you.
έγινε μουσκεμα και η μηχανή μέσα στις λάσπες από αυτό το κόλλημα που περάσαμε. Καλά τα πάνε, εντάξει, σε αυτό το χιόνι. Πάλι δεν είναι δείγμα, αλλά εντάξει, πατήσαμε και λίγο χιόνι, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι δείγμα αυτό, αλλά πατήσαμε και λίγο χιόνι, έτσι. Προσπάθησα να πατήσω λίγο χιόνι εδώ στο χιονοδρομικό του Καλαβρίδου, να δω πώς πάνε τα τόγιο. Εντάξει, δεν είναι, φαίνονται πάρα πολύ καλά. Τώρα εντάξει, δεν είναι αυτή η διαδρομή εδώ πέρα κριτήριο για να δεις τι γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει πατήσαμε και λίγο χιόνι.